Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα έτοιμα. Πρωτάθλημα για το rebound. Double είναι έτοιμο. Παλά, πέντε επίδεση. Τέλεια. Φτιάξαμε λίγο την κάμερα μας. Λοιπόν, το φλέξιμο θα γίνει. Το κονταρίνι. Για τις paper. Σε τριών πόντων. Άστοχο. Επιθετικό rebound. Με τον Καμπόσο. Για τρεις. Ούτε τώρα. Ο Γιώργος. Δεν θα κάνει. Πάντουνας, στο διαδείο. Πρώτο καλάθι θα έρθει διαχειρός Βίχου. Θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Οκτώ και 50, πρώτο δεκάλεπτο. Καμπόσος βγαίνει από τα σκριν, για τρεις. Επιθετικό rebound. Κονταρίνης δεν θα καταφέρει να πετύχει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Θα έρθει το κλέψιμο. Καλάθι. Δεν θα επιτεχθεί από τον Καρεγλά. Το οποίο δεν παραμένει. Καμπόσος είναι μόνος του, η μπάλα θα γυρίσει, θα περάσει χαμηλά. Πολύ όμορφα, με υπομονή, σιδερό, είναι ευθετικό. Paper ελέγχουν το παιχνίδι σε αυτές τις πρώτες στιγμές του αγώνα. Του για τρεις, ούτε τώρα, είναι ευθετικό. Αλλά δεν θα έρθει. Του για δύο, ούτε τώρα. Ο Τούρμας καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Δικός, άστοχος, την πολυπόθητη καλάθι για τους Πέιπερ. Το πρώτο στην αναμέτρηση θα έρθει από τον κύριο με το νούμερο 8, τον Κονταρίνη. Δικός, πολύ όμορφος, πίνηση, θα πάρει την εσωτερική, ένα-δύο βήματα, θα στοχίσει, Τουρμάς, θα πάρει το φάουλ, Τουρμάς, συγγνώμη. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ας το συγκροτεί. Πάρει το φάουλ, είναι ο Σακής, ο οποίος έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έστω το συμπρέπει. Μετράνε τώρα τα χέρι 4-0. Οι Paper είναι σε υψηλότερα στρώματα της βαθμολογίας. Δύο αντίθετες ομάδες, στα χαμηλότερα η Java. Οι θα χάσουν την μπάλα για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν. Θα το κάνουν, θα το παρήνουν, θα την αφήσουν το καλάθι. Θα τον τελαστούς χαμηλάς όσο θα επιστρέψει. Πάρα πολύ όμορφα, αφού είναι ανοιχτό γήπεδο
σου με τον Σαγκή. 2-8 το συν 6, 6 και 17 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Τέλος time out για τις δύο ομάδες. Δικός με τον Γαμπόσο. Τώρα στην μπάλα χαμηλά, έξω από την γραμμή των 6.75 για 3. Ας το πω. Ζεύση. Κάτω στην μέση αντρά από την μπάλα. Και δεν θα κερδίσουν το φάουλ. Έχουν μείνει στους 2 πόντους. Καθυλωμένοι σε αυτά τα 4-22. Ο Κοντάρινς. Άστοχος στη δεύτερη, επιθετικό rebound από τον Αζάρ. Σακής. Καμπόσος για 3. Δεν θα του κάνει τον Άντερη παρά. Αποχή για τους Κλάβα. Νάτσις. Καρεκλάς. Βίχος. Για 3. Για να δούμε τα ξεκολλήσει. Να μάθω από τους 2. Όχι. Ντούρμας στο επιθετικό ριμπάου. Θα ανανεώσει την επίδεσή τους. Νέο τρίποντα το Καρεκλά. Κακό. Καμπόσος. Baseball πάσα, θα περάσει! Τελικός αποδέχτης για άλλη μια φορά ο Κοντάρινης. 2-11. Αργά και σταθερά ξεμακρύνουν από τον αντίπαλο. Κράτουμε τον Μαντούνα. Επιμένει, όχι. Κωσακής, συγκενό τέρμα. 2-13. Κατέβει με απουσίες οι Thunder απόψε. Ο Πρεπάτος είναι τιμωρημένος. Θα έχουμε μαζεμένες αλλαγές για τους Paper. 4 βλέπω στη γραμματεία σηκωμένους. Μπατζνάς. Θα περάσει τον πάγκο. Ο Νικός. Θα πρέπει να ρεμίσει γιατί έχουν ετοιμόλυνση 6. Έχω το συμπλήρω του Αζάρ. 2-13. Δεύτερη, συγγνώμη. Τον έφαγε εξέδρα. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τον γύρο με το νούμερο 78, τον Νάση. Άμεση όμως. Από τον Ζιζόπουλο. Θα κάνει το 4-16, διαφορά είναι στους 12. Σκετάκης. Μπαντούνας. Θέλει να βρει το σκετάκι από τα δικά του πόδια, μάλλον θα περάσει 8, εκτός 3 και 7. Πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο Χριστό του Αγίου Νικολάου στα Αγιώσια. Βάντε Σέιτερ. Την μπάλα θα γυρίσει.
ζεστός και συνδέεται με τον αντίπαλο καλάθι. Δίχως. Λάς. Πίεση του αντιπάλου. Δεν θα καταφέρει κάτι. Για να δούμε τώρα που είναι φιλοξενούμενοι. Λάτσιν πολύ ωραία την μπάλα. Λεπτά δεν θα την δείξει στο καλάθι. Πίεσε τον Παντώνα, ο Παναγιώτης θα περάσει το πρώτο μισό. Δίχως, κακή πάσα. Τον Νάση, η μπάλα είναι για τους Paper. Pink Paper, την ακρίβεια, την πλήρη ομοσία της ομάδας. Βουλγάρης, και μας μίλησε. Βγήσε τριών πόντων, άστοχο, το δικό rebound. Την μπάλα θα περάσει καμηλά, θα πρέπει να τέλειω τύρμας. Τεμποκίσω σκετάκι, πιέζεται. Να προσέξει ο Πίκος. Μπάλα καμηλά, Νάση, Παντούνας, είναι μόνος του, θα πάρει το τρίποντο, ας το πω. Ο τύρμας επιθετικό θα πετύχει το καλάθι με το που πέρασε στο παρκέ, 6-18. Διαφορά στους 12, με πίσω τελευταίο λεπτό, 45 για την ακρίβεια. Για 2, σύντερο. Έχουμε βήματα. Βιάστηκα. Δεν θέλω να πάνε σε μια γεμάτη αρχή επίθεση να εξαντλήσουν τον χρόνο. Δεν δικαιώθηκε η επιλογή τους. Διαφορά πάντα στους 12, 6, 18, 10 δευτερόλεπτα. Όλα για τους άντες. Ο Τούρμας, το δεύτερο συνεχόμενο. Θα πάρει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Ο Νικόλας δίνει διαφορά στους 10 και θα έχει την ευκαιρία να την δείξει ακόμα περισσότερο. Απομένουν 5 και 7, θα δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι Papers από το χρονικό διάστημα. Εξοχή και στην βολή, 9-18, έχουμε double score. 4, γρήγορη πάσα. Τριών πόντων, τέλος. 9-18, στο πρώτο δεκαλέπτου, επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, όλα έτοιμα. Καλά τι θα έρθει, είναι ο 7ος διαδοτικός πόντος του Ντούρμα, ο οποίος παίρνει την ομάδα στις πλάτες του. Οι Thunder μειώνουν στις 7, 11-18. Ο Βίκος θα κλέψει. Εξαιρετικό finish πρώτο δεκαλέπτου. Επίσης πολύ καλό ξεκίνημα στο δεύτερο. Να δούμε τι διάρκεια θα έχει, γιατί είπαμε έχουν έρθει μόλις 6 εδώ. Για 2. Από τον Νάση. Λόγω!
είπε 2-3 πράγματα για την ομάδα του. Μπαντούνας. Μπάλα στο σίδερο. Πάρα πολύ με τον καλάθι από τον κύριο με το νούμερο 12, τον Σακί. Σε κολλάει την ομάδα του στους 18 πόντους, 11-20. Είμαστε στις πρώτες στιγμές του δεύτερου δεκαλέπτου. Κρίκος. Μπαντούνας. Μια τεσπάσα πίσω να βρει το δούρμα. Ήταν άκρος φιλόδοξη. Πάσα. Είμαστε και αντίβαλο μπροστά του. Εξού και το κλέψιμο. Δεν το πλήρωσαν όμως. Στην αμέσως επόμενη φάση. Βίκος. Μπαντούνας. Θα γυρίσει. Πάλι στον Νίκο. Βίκος. Μπάλα στο δοκάρι. Με αντιαθλητικό. Φάουλ στο συνταγή. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι, 13-21. Διαφορά και πάλι στο 8. Κρατούν με νύχια και με δύο δόντια κάτω από τις 10. Η Thunder. Άμυνα βγήκε. Ντουρμάς. Συνδιαφείο, σιδερό. Ο Νίκος κοιτάει για το rebound. Στο επιθετικό δεν θα καταφέρει κάτι. Κατοχή για τους Πέιπερς. Πάρα πολύ όμορφη ομαδική συνεργασία. Καλά τι θα έρθει. Από τον Βιγοράρο. 13-23 επαναφέρει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Βίγος. Μας πάρει το φάουλ. Μπορούσε να και πετύχει και το καλάθι. Θα ήταν το δεύτερο του γκολ φάουλ στο παιχνίδι. Θα οδηγηθεί σε
τον ελεύθερο βολόν, θα έχει δικαίωμα για 2, 5 και 13. Είναι δύο ομάδες οδηγητούς από την πύρη, έχουμε time out, θα επανέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το time out, ας το συγκρότη. Εύστοχος η πρώτη. Θα πρέπει να περάσουμε στο κέντρο. Μη θεωρούν την ευκαιρία των 8. Πάρει το φάουλ από τον Καμπόσο, αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω. Το παιχνίδι είναι στους 12 πόντους και πάλι 13-25, 4-31. Ας το στην πρώτη Ιωνάσης. Λοιπόν, του τριών πόδων, ο Γκίρ θέλησε να περάσει και πάλι χαμηλά στον Αζάρ. Αυτός την έκλεψε, αλλά στη συνέχεια έκανε τον λάθος. Και θα το πληρώσουν, διότι το καλάθι θα έρθει από τον Κονταρίνη. Κατ' 4-27. Σκεντάκης. Το λάθος. Ευκαιρία για τους Πέπερ να πάνε διαφορά στο 15 και το κάνει. Απομακρύνονται και πάλι 14-29. Είπαμε. Υπάρχει και ένα ζήτημα. Κάψιμα έχει το ρεζερβουάρ των Thunder. Thunder, συγγνώμη. Δεδομένου ότι έχουν έρθει μόλις 6. Πέιπερς είναι καλή ομάδα. Έχουν και πολυπληθή παρουσία από ξέ. Απομακρύνονται με 18. Μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Σκετάκης. Αντιδρούν σε αυτό το μικρό καλό διάστημα που είχαν στάσει στο παιχνίδι. Και
τελευταία δύο λεπτά. Λονκόμπο μέσα στο 100. Καμπόσος. 14-37. Τι ποντάρα ήταν αυτή τη γωνιά. Για να δούμε τον Νίκο. Θα σκοτήσει. Καμπόσος στα δίπτυον. Σαρκή. Το σκρόλημα με το αριστερό με πολύ όμορφη ενέργεια να πείσει την πάνω στο καλάθι. 14-39. Βάλα τα πόδια του τούρματα. Μια πολύ όμορφη τρόπος που προσπάθησε να αποφύγει τον αντίπαλο εδώ. Στάθηκε ατυχώς. Αζάρ, κάνουν ό,τι θέλουν. Στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού, σημείο του παιχνιδιού, κάνουν ό,τι θέλουν οι Paper. Εξού και το 14-41, 40 δευτερόλεπτα για το τέλος. Θα γίνει το λάθος τώρα το τρίχο. Μπορείς να βρει τον Μπαντούνα, που συνεργάστηκαν καλά. Τα 14, τα 17 ανήκουν στους φιλεξενούμενους. Σαγγής. Θα να παίξει πλάτη, όχι. Θα μπώσεις κι αυτό. Τρέχει τρίποντα, εδώ στο κλεισό του κάνει πολλά. Αυτό κύριο με το νούμερο 7. Διότι δεν μπορεί να φοράς το 7 και να μείνει σε μεγάλο σιτέρ. Δεν γίνεται, είναι ροσιλιά. Και ο κύριος είναι αυτός ο Καμπόσος, είναι μεγάλο σιτέρ. Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου, 14-44, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκίνησε. Το σκορ. Κουμπάς, το rebound. Το καλάθι θα έρθει το βήχο. 16-46. Καμπόσος. Η μπάλα θα γυρίσει. Θα πρέπει να συνδεθούν και οι υπόλοιποι με το αντίπαλο καλάθι έξω την γραμμή των 6.75. Καμπόσος. Την μπάλα στη γωνία. Νέο τρίποντο, ούτε τώρα. Αζάρ. Καμπόσος. Μπάλεσε τη γραμμή των 6.75, ο Αζάρ θα στοχίσει. Καμπόσος επιθετικό, επίδεση 14 δευτερολέπτων τώρα. Θα χάσουν την μπάλα οι Pink. Για να κυρώσουμε τους Thunder. Τυχώς. Κάτε γλάς. Μπάλα χαμηλά. Ο Ντουρμάς θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Άσορο στην πρώτη. Στο 24, 17, 46.
47-48. Έχει ξεφύγει διαφορά. Μιλάμε για ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή των 30 πόντων. Και τώρα αν γυρίσει 31 πόντου διαφορά σε 17-25 γυρίζει, αλλά οι συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, το κλειστό εδώ του Αγίου Νικολάου, δεν είναι υπέρ αυτού του σενάριου. Έτσι κι αλλιώς αυτό το σενάριο δεν έχει πολλές πιθανότητες λόγω της μεγάλης διαφοράς. Αν σε αυτό συνυπολογίσει το γεγονός ότι οι Τάντες έχουν κατέβει μόλις 6 παίκτες και απέναντι έχουν μια ομάδα αρκετά πάνω από αυτή τη βαθμολογία, και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θα πετύχει το Μπαζούνα, δεν θα πετύχει το καλάθι. Παλεύει για το επιθετικό, επιμένει σε πρώτο, δεύτερο χρόνο. Τούρμας, ναι! Το έκανε πάλι. Είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του απόψε. Είναι το δεύτερο goal foul που πετυχαίνει, θα μπορούσε να έχει και τρίτο. Έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. 19-50. Και 13 το δεκάλεπτο. Κάμποσος Χαζάρ. Μάλα στη γωνία. Άστοχο. Σύγχρον πόντων. Ο Νάις ο Ριμπάου. Καμποτίσω σκετάκι. Πάρει το φάουλ. Λοιπόν, ο Ντούμας θα οδηγηθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών και πάλι, είπαμε. Για το τέλος του 3-10 λεπτού. Αζάρ. Καθείς. Μπάλα στο σίδερο. Για να δούμε αν θα ρίξουν ακόμα περισσότερο διαφορά. Ετοιμάζονται πολλές αλλαγές πάλι. Καθείς. Το φάρα τον Καμπόσο. Ανάση. Έχει δικαίωμα για δύο, γιατί έχουν συμπληρώσει τα πεντωματικά. Και πάνω θα γυρίσει με υπομονή. Τουρών πόντων.
Άστοχο, ριμπάδο από ποιον. Το Βουλγαρί. Σαρκής, πάρει το φάουλ από τον Τούρμα. Ο Βουλγαρίς έτσι το φάουλ, συγγνώμη. Παναγιώτη μου. Το διόρθωσα αμέσως. Άσε βάσουν το δι. Δευτερόλεπτα. Σκετάκης. Στο βήχο. Λοιπόν, ο Βουλγάρης ο φάουλ. Ένα παιχνίδι τώρα των 30 πόντων. Χωρίς λόγο και θεία. Έχει πάει στα νεύρα, έχει πάει στα πολλά φάουλ. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο του εκνευρισμού. Μπαρδού να σε μαζέψει. Ο Παναγιώτης πρέπει να είναι οδηγός. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Συγκεντρωμένο στο παιχνίδι. Δεν θα καταφέρει απολύτως τίποτα. Το 51 παραμένει. Πάρα πολύ κίνηση, καθαρή άμυνα αρχιδιές από τον Φιωτοσιάδη. Λοιπόν, για τρεις. Ένας δεν θα κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ. Θα περάσει τον πάγκο.
Πίκο. 1:44. Ασιάδης. 28:53. Σταθερά μπροστά και με μεγάλη διαφορά η Paper. Πάλα χαμηλά στο τούμα. Θα υπάρχει κούραση τώρα, είναι λογικό. Σιάτης. Ο Σάκης θα κάνει 28-55. Μπαίνουμε στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα της προτελευταίας στροφής για να οδηγηθούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μια αναμέτρηση που ο νικητής έχει κρυφθεί. Εκτός, τι να, άμα γίνει κι αυτό, τι να πω. Ο Πίκος θα στοχίσει. Σαρκής. Ναι, ο Γαλάφου. Οδηγεί με το νούμερο 9, τον Σιζόπουλο. Κανένα πρόβλημα να πει στην μπάλα με το δεξί. 34-7. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Θα δούμε το μικάλετο. Στην μας. Θα είμαστε μέσα. Θα καταφέρει απόλυτα στην πόδα. Άστοχος. Λοιπόν, τέλος του 10 λεπτού, 28:57, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Λίγος για τρεις. Μπάλα στο σύνερο. Ζόπουλος. Με βήματα. Καλά και δεν έχω το μπαλούνα. Για δύο. Το κοντιφοράρο. Σουτριών πόντων. Ο Ζιζόπουλος που πάτησε να πάρει το επιθετικό. Την πηγή διαδικασία αυτά τα 51 όσον αφορά το τελικό σκορ. Οι Paper είχαν τον έλεγχο του αγώνα από την πρώτη στιγμή. Κινήσαν σιγά σιγά διαφορά. Πρώτα σε δυσκύπρο επίπεδα. Μετά το πήρα στους 20. Νομίζω 31 πόντι είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει υπάρξει. Αν δεν κάνω λάθος. Από τον Ζόπουλο. Θα κλέψω ο Τουρμάς. Με τρόπο εκπληκτικό. Ο Νίκος βάζει το όνομά του σε πολλούς τόμους θα τους συγκλήσω, όχι μόνο στο σκορ. Ο Νίκος θα μαζέψει. 30-57. Αυτό λεπτά ακριβώς για το τέλος του παιχνιδιού.
ρεφερί. Τετάκης. Μπάλα χαμηλά στον Νίκο. Δεν θα πέτει τώρα λάθη. Ο φίλος θα μαζέψει την μπάλα και θα τρέξει στο γήπεδο. Ο Νταρίλης είναι αυτός. Όχι. Ένα λεπτό. Θα βρούμε ποιος είναι. Κύριος με τον νούμερο 44, ο κύριος Καρπούζης, ο Φανάσης. Ήταν το 30-59, δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την παράδειγμα να γραφεί. Δυστυχώς, εξοχώς. Και 54. Βουλγάρης. Νέο καλάθι από τον Καρπούζη, το πρώτο συνεχόμενο. Φανάει θα κάνει το 32-61. Τεντάγκης. Κάσης. Μπίχος. Τεντάγκης. Θέλει να πάρει τα σούτ. Περιμένει. Κατευθείαν. Τουρμάς. Θα πάρει το θετικό. Και δεύτερο, και δεύτερο, γιατί όχι. Ούτε σε δεύτερο χρόνο μας το καλάθι, θα έρθει σε τρίτο από τον Βίχο. Ο επιμένο Νικά, έξανε πολύ έτοιμα τα ποτήρακια τα των Βέιβες, Κουτάδες, Κυρός, Δούρμα και Φίχου. Εδώ καρπούζες. Θα κάνεις το καλάθι. Θέλα παίρνεις το τρίτο του συνεχόμενο. Βαντούνε θα κερδίσεις το φάουλ. Μαλαγιές. 6 λεπτά για το τέλος. Ο Βίκος θα στοχίσει. Για να δούμε τώρα τον Κόσο. Έχουμε βήματα. Τεντάγκης, ο Βίχος. Μπαντούνας για τρεις. Δεν θα πίσω. Είναι κοντό το σπίτι του. Πρέπει να δίνει λίγο παραπάνω καμπύλη. Αζάρ θα κερδίσει βήματα, δεν θα κερδίσει τίποτα. Μπαίνουμε σιγά σιγά, μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά για να δούμε τον Μπαντούνα με τον Ντάμπο του τώρα. Θα γυρίσει, θα χτυπήσει το πάλι. Μαζάρ θα προσπαθήσει να δώσει τα επίπεδα στην επίπεδα της ομάδας του. Μπάλα στη γωνία, σου τριών πόντων. Σίδερο. Ο Μοντάρα Ισκο. Μετά και θα χτυπήσει την μπάλα μέσα τα χέρια. Για να δούμε τον Κάμποσο, νέο τρίποντο. Σιγά που δεν το έπασε. Time out, 4 και 18 για το τέλος. Λοιπόν, την μπάλα χαμηλά. Τα 6-64. Όχι, βάλε, βάλε, βάλε. Λοιπόν, Κάμποσος. Βάση δεν θα βγει. Να συσταμαζέψει. 3-44 για το τέλος. 3-64 παραμένει. Βίχος. Για τρεις. Έστοχος. We'll be right back.
πόντων. Οι team θα κλέψουν και θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Καμπόσος. Γι' αυτό. Σκεφτάρει Καμπόσος. Και πάλι έξυπνα. Μαθεόφοβος. 67 από τους έχουν φτάσει, 39-67 με την ακρίβεια. Ο Αζέρα θα κάνει φάουλ στον τύπο. Νέο φάουλ. Βίγος. Ας το πω, συμπάρα στο σύνερο. Λοιπόν, 2-35. Φάουλ στο φάουλ με το παιχνίδι για κάποιο λόγο τώρα στο τέλος. Καμπός θα χάσει και ένα. Θα κλέψουν. Καμπόσος, θα γυρίσει με υπομονή. Σίδερο. Λοιπόν, οι Θάτρες έχουν κερδίσει το φάουλ. Ο Ντούρμας είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Πολύ κακή δεύτερη βολή. Αζάρ. Για δύο. Αζάρ θα μαζέψει. Για τρεις. Σίδερο. Σκεδάκης. Οδεύουμε προς το τέλος του παιχνιδιού. Ντούρμας. Δεν απαιτεί το καλάθι. Άσια θα μαζέψει. Γέρατε με τον Άσι, πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Δίσκος, ούτε τώρα. Ο Νταρίλης περιμένει. Καμπόσο στο ίδιο. Διαλέξει τον δεύτερο, το καλάθι δεν θα έρθει, λίγο η χαλαρότητα της διαφοράς, λίγο ότι τελειώνει το παιχνίδι. Σκυριάκης, δίχως, ούτε αυτός, μάλιστα, πολύ ωραία πράγματα. Παρακολουθούμε τώρα στο τέλος. Κάντε το Καμπόσο, γι' αυτό. Όχι. Για να δούμε το σκεντάκι. Αυτή τη φορά θα τελειώσει τη φάση. Το συγχέλος ο Ρεσιτάλ άσπαχα με τη θέση ο Νεκατέρωθεν. Και νομίζω ότι το 41-67 θα είναι και το τελικό σκορ. Οι Πέπερ θα πάρουν το παιχνίδι εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Παναλαμβάνω, Thunder Paper 41-67. Καλό βράδυ σε όλους.